Από μια είδηση που έγινε νωρίς το απόγευμα γνωστή για την έκτακτη προκαταβολή που πήρε ο Δήμος Καστοριάς μετά από αίτημα με ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος, 4 κιόλας. Δηλαδή την ίδια μέρα που έγινε το αίτημα, ουσιαστικά την ίδια μέρα ήρθε και αυτή η προκαταβολή των 600.000. Μιλήσαμε λίγο χθες το απόγευμα και με τον κύριο Κορεντσίδη στο τηλέφωνο, είναι και τώρα μαζί μας για να δούμε ακριβώς την υπόθεση αυτή, μια και παράλληλα υπήρξε μια, θα λέγαμε, άνευ προηγουμένου δημολογία στην Καστοριά, ότι αυτά τα χιλιάρικα, τα 600 χιλιάρικα ήρθαν εν ώψη έλευσης μεταναστών στην Καστοριά. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Γιάννης Κορεντσίδης μαζί μας, ο Δήμαρχος Καστοριάς. Κύριε Κορεντσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάλι. Τι κάνετε? Τα είπαμε και λίγο χθες το απόγευμα, όταν ρωτήσαμε για αυτή την έκτακτη προκαταβολή. Νομίζω έκτακτη προκαταβολή είχε πάρει και ο Δήμος Νεστορίου το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, για να καλύψει πολλές από τις ανάγκες, οι οποίες τρέχουν ανάγκες οικονομικές που υπάρχουν. Γιατί στο Δήμο Καστοριάς μέχρι χθες τουλάχιστον δεν υπήρχε μία. Ναι, δεν γνωρίζω τι είχε γίνει στο Δήμο Νεστορίου. Παρ' όλα αυτά ήταν, το θέμα της προκαταβολής ήταν μία από τις πολλές συζητήσεις και αιτήματα που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τις καθόδους που είχα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και συγκεκριμένα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανουδάκη. Ναι. Και μάλιστα ήταν πρόταση δική του και ιδέα δική του, ώστε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έκτακτες χρηματοδοτήσεις ή ενισχύσεις σε Δήμους, θα ήταν μία καλή περίπτωση η προκαταβολή, η ετήσια προκαταβολή, η οποία βέβαια επιστρέφεται άτοκα, ναι, ανά μήνα, ναι, παρακρατούνται δηλαδή αυτά από τους τακτικούς πόρους, αλλά με μία ειδική συμφωνία που υπάρχει. Τι ειδική συμφωνία? Θα έλεγα αυτά τα χρήματα θα επιστρέφονται, αλλά θα ξαναπαίρνουν πάλι προκαταβολή. Πώς θα το καταλάβω αυτό ακριβώς, πώς γίνεται? Επιστρέφονται τα χρήματα στο Υπουργείο, ναι, Εσωτερικών, αλλά παράλληλα ζητάς νέα προκαταβολή. Δηλαδή στην ουσία έχεις μία εισρωή χρημάτων η οποία παραμένει σε μόνιμη βάση. Άρα λοιπόν, παίρνεις την προκαταβολή, στην κρατάνε, ζητάς νέα προκαταβολή και θα ξαναδίνουν. Είναι ότι αυτή τη στιγμή αποκτάει μία ρευστότητα. Για να πούμε την αλήθεια, δεν υπήρχε πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή στο Δήμο Καστοριά. Ναι. Καλύπταμε δηλαδή τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες μας, αλλά μία έκτακτη στην ουσία χρηματοδότηση, θα το πω εγώ σε εισαγωγικά, μπορούμε να καλύψουμε κάποιες τρύπες που παραμένουν ανοιχτές για πολλά χρόνια. Ναι. Και τι θέλω να πω, χθες μάλιστα στη συνάντηση που είχαμε μαζί, στη συνομιλία που είχαμε τότε, ναι, πριν, ναι, σας είχα πει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα σε ό,τι έχει να κάνει. Και δεν πέρασαν παρά κάποιες ώρες από αυτό που είπατε. Ναι. Ειδικού σταθμού. Στη διάρκεια της συνομιλίας, λίγο πριν και λίγο μετά, εγώ είχα συνομιλία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον Γενικό Γραμματέα, με τον οποίο συνομίλησα αρκετές φορές εχθές μέχρι να συντάξουμε το αίτημα, το οποίο έφυγε 2,5 ώρα, 2,25 από τα γραφεία του Δήμου Καστοριάς. Και 3,5 ώρα με πήρε τηλέφωνο ο Γενικός Γραμματέας και κατόπιν ο Υπουργός Εσωτερικών να μου πούν ότι πλέον υπάρχει στην διάβγεια. Οι 600.000 είναι σε άμεση χρήση και δικαιοδοσία του Δήμου Καστοριάς. Τα οποία θα τα κάνετε τι? Και το ρωτάμε αυτό. Έχουμε σήμερα. Να σας διακόψω και να σας λέω, επειδή έχουμε σήμερα την ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα γίνει κανονικά. Έχουμε την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έρθει η ψήφιση του προϋπολογισμού. Και από εκεί και πέρα με κάποιες αναμορφώσεις θα περάσουν κάποια, ναι, χρήματα ώστε να καλύψουν, όπως σας είπα, ανάγκες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί και ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο, ναι, ναι, για πολλά χρόνια. Αυτό όμως χρειάζεται για βρεφικούς, μια ειδική διαδικασία. Ναι. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για να γίνει αυτό, δηλαδή πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Το θέμα, το σημαντικό και η ουσία είναι ότι τα λεφτά, πλέον τα χρήματα, αυτό το ποσό αυτό, το οποίο χρειαζόμαστε, έχουν έρθει, έχουν αποδεσμευθεί, δεν έχουν έρθει, έχουν αποδεσμευθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών στο παρακαταθήκη των δανείων. Είναι στην διάθεση του, θα είναι σε λίγες μέρες στη διάθεση του Δήμου Καστοριάς και από εκεί και πέρα βέβαια, κάνοντας τον κατάλληλο προγραμματισμό, θα περάσουμε στην ουσία που είναι
να καλύψουμε κάποιες από τις ανάγκες, όπως σας είπα, αυτές που απασχολούν τα χρόνια. Δηλαδή, τους 10 μήνες που είναι απλήρωτοι οι βρεφικείς είναι οι απλήρωτοι που δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους. Θα γίνει ο προγραμματισμός έτσι όπως πρέπει. Μπορεί να μείνουν οι 10 μήνες. Σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο ποσό που θα πάει σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν, συνεχίζουν να εργάζονται και παρέμεναν απλήρωτοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία από τις αρχές που έχω εγώ και προσωπικά είναι ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να μείνει απλήρωτος. Η κατάσταση αυτή είχε μεταφερθεί σε εμάς, στην διοίκηση δική μας. Οι υπάλληλοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν ανανεωθεί, για όσους, σε όσους έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους, πληρώνονται πλέον κανονικά. Με τα μέτρα που, όπως είπαμε και χθες, έχουμε πάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια καλή ροή χρημάτων και στους υπαλλήλους που εργάζονται αλλά και στις υποχρεώσεις. Και ήταν ένα μέτρο πίεσης, αυτό θα έλεγα, από την πλευρά μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν αντίστοιχα υπήρχε ένα μέτρο πίεσης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς εμάς, ώστε να λάβουμε κάποια μέτρα. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά τα μέτρα, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι, του Υπουργείου ότι έχουν να κάνουν με μια σοβαρή κατάσταση. Με μια κατάσταση όπου λαμβάνονται τα μέτρα, παίρνονται αποφάσεις. Παίρνονται αποφάσεις προς το κοινό καλό, τα οποία βέβαια αποδίδει στην συνέχεια. Τώρα, προφανώς θα το έχετε ακούσει κι εσείς, κύριε Κορντζηδή. Υπάρχει μια φημολογία, έχει βγει από χθες που έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για μετανάστες που πρόκειται να έρθουν στην περιοχή μας. Θέλετε να μας πείτε πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό και πώς έχει βγει όλο αυτό? Δεν γνωρίζω τη φημολογία, δεν απαντάω σε φήμες. Αυτό που θα πω είναι η πάγια θέση μας, η πάγια θέση και, και προσωπικά η δική μου, αλλά θα έλεγα, θα διακινδυνεύσω να πω ότι είναι θέση πάγια και του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι είμαστε εναντίον της έλευσης προσφύγων και μεταναστών σε μια περιοχή, σε μια πολύπαθη περιοχή όπου καθημερινά ο κόσμος φεύγει, μεταναστεύει, κόσμος δικός μας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έλεγα ότι θα ήταν τραγικό να φεύγει ο κόσμος ο οποίος ζει εδώ πέρα στην Καστοριά και από την άλλη να έρχονται μετανάστες, να έρχονται άνθρωποι από 30, 40, από 50 διαφορετικές χώρες, ώστε να χάσουμε αργότερα την εθνική μας ταυτότητα. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην έλευση μεταναστών, στην έλευση προσφύγων στην περιοχή μας. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, είμαστε υπέρ στο να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να κρατήσουμε τον κόσμο και γιατί όχι να φέρουμε και τον κόσμο που έφυγε πίσω. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους συμπολίτες μας. Δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδάκι, όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Γίνεται σιγά σιγά, γίνεται σταδιακά, γίνεται προγραμματισμένα, γίνεται αποφασιστικά, γίνεται με ουσία και με κάποιες δράσεις, θα έλεγα, που θα φέρουν. Κρατάμε λοιπόν την δήλωσή σας, κύριε Κορεντσίδη, σήμερα. Είμαστε κάθετη αντίθετη, λέτε, στο Δήμο Καστοριάς με την έλευση μεταναστών, οι οποίοι πιστεύουμε ότι αν έρθουν εδώ θα αλλάξουν την εθνική μας ταυτότητα. Αυτό νομίζω είναι μια δήλωση σήμερα που έχει την αξία της από τον Δήμαρχο της Καστοριάς. Θα συμπληρώσετε ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης για να κρατήσουμε τον κόσμο που φεύγει. Που φεύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πάντως, επειδή εδώ ήταν και ο κύριος Θοδωρικάκος, πέρα από τα υπόλοιπα, υπήρξε και αυτό το θέμα μέσα, γιατί να το δούμε λίγο τώρα, έτσι, μια και το φέρει και η κουβέντα. Υπήρξε, συζητήθηκε καθόλου αυτό το θέμα μεταξύ σας? Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια συζήτηση, μια πρόταση, ώστε να έρθουν χριστιανοί. Υπήρξε πρόταση χριστιανοί από τον κύριο Θοδωρικάκο. Ορθόδοξοι Σύριοι και οικογένειες. Πρόταση. Ήταν πάνω στα θέματα της συζήτησης, ναι, ότι μιλούσαμε μόνο για χριστιανούς ορθόδοξους, Σύριους, ναι, και οικογένειες, αλλά σας είπα ποια είναι και η προσωπική η θέση. Μισό λεπτό. Αυτό σας το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, κύριε Κορντζηδή. Σας έκανε την πρόταση να έρθουν εδώ χριστιανοί ορθόδοξοι Σύριοι? Δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόταση. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι, να το καταλάβουμε όμως, κύριε Κορεντσίδη, μισό λεπτό, γιατί είναι λίγο σοβαρό αυτό. Ποιος έκανε την πρόταση αυτή? Δεν υπήρχε καμία πρόταση, σας είπα, επίσημα. Αλλά να αφαιθεί ότι. Να εννοηθεί ότι σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι Σύριοι και στην ουσία αυτές οι περιοχές έχουν οικονομικά ωφέλη κλπ. Ναι. Στην ουσία είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να γίνει και στην Καστοριά. Αυτό το λέω εγώ.
Δεν ναι. το λέει κανένας άλλος. Ότι δηλαδή αφαίρεθηκε να εννοηθεί. Δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση. Αν υπήρχε επίσημη πρόταση, θα υπήρχε και στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει. Να το κάνω λίγο υποθετικό εγώ, να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Αν σας πούν αύριο, κύριο Κορεντσίδη, γιατί κάνατε και την προηγούμενη δήλωση, σας φέρουμε στην Καστοριά, σας προτείνουμε να έρθουν ένας αριθμός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, χριστιανών Ορθόδοξων Σύριων. Εμείς τι λέμε ως Δήμος Καστοριάς? Δεν υπάρχουν υποθετικές ερωτήσεις, δεν υπάρχουν υποθετικές απαντήσεις. Εγώ θα πω ότι μένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και θεωρώ, σας είπα, θα διακινδυνεύσω να κάνω την εκτίμηση ότι πιστεύω ότι αυτή είναι και η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έχουμε συζητήσει αρκετές φορές off the record και όχι δημόσια. Πάνω σε αυτό είμαστε αντίθετοι στο, και καταλήγω αυτό και έχω πει 2-3 φορές σήμερα, είμαστε αντίθετοι στην έλευση μεταναστών στην Καστοριά. Ακόμη είμαστε και χριστιανών. Είμαστε υπέρ στην ανάπτυξη για να κρατήσουμε τον κόσμο. Σας είπα, σε μια περιοχή η οποία έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια και αν θέλετε ακόμη και λόγω της πορείας της Γούνας, η οποία ήταν η μονοκαλλιέργεια της περιοχής μας, λόγω της δυσάρεστης κατάστασης αυτής που βιώνει ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια, αναγκάζει πάρα πολύ κόσμο να μεταναστεύσει είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, που κόσμος εδώ πέρα, πολίτες μας της Καστοριάς, βιώνουν κάποιες τέτοιες συνθήκες και χίλια δύο προβλήματα, να φύγουν από εδώ από την Καστοριά, εμείς λοιπόν δεν θα είμαστε υπέρ. Και βεβαίως μπορεί να μην έχουμε και τους αριθμούς. Γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι, όσοι εμπλεκόμαστε με τα κοινά και όσοι έχουμε κάποιες τέτοιες θέσεις, είμαστε υπεύθυνοι και θα αναλάβω και την ευθύνη και εγώ προσωπικά αυτήν, ότι είμαστε υπεύθυνοι στο να φύγει κόσμος από εδώ. Δεν θα διακινδυνεύσουμε λοιπόν να φεύγει ο κόσμος μας, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, να φεύγουν από εδώ και από την άλλη εμείς να φέρνουμε μετανάστες και πρόσφυγες. Και βέβαια και αυτοί που υπάρχουν εδώ, βλέπετε τι γίνεται. Είχαμε περιστατικό στην Αγία Κυριακή με Αλγερινό, μπήκαν στα σπίτια, έχουμε και άλλα. Και άλλα περιστατικά που μπαίνουν σε σπίτια, αλλάζει και αυτό που λέμε μικροεγκληματικότητα και στον τόπο μας, αλλάζουν πράγματα για τα οποία προφανώς δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Έχουμε χίλια δυο άλλα προβλήματα στο κεφάλι μας. Ακριβώς αυτό. Και με βάση στατιστικής, με βάση πιθανοτήτων, όσο περισσότερος κόσμος τέτοιος υπάρχει εδώ πέρα στην περιοχή μας, τόσο περισσότερα δυσάρεστα τέτοια ακούγονται. Μα τα βλέπουμε τι γίνεται παρακάτω που υπάρχουν τα μιλιούνια. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ουσία. Η ουσία είναι αυτή η χρηματοδότηση που έχει ο Δήμος Καστοριάς και είναι για τις ανάγκες του Δήμου και μόνο και τίποτε άλλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και με την ευκαιρία που μου δίνετε εσείς αυτή τη δυνατότητα από τον ραδιοφωνικό σας σταθμό και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον Γενικό Γραμματέα, που από την πρώτη στιγμή και από τις πρώτες επαφές που είχα κάτω στο Υπουργείο στάθηκαν δίπλα μας και βέβαια αυτό. Είχα επίσης διακινδυνεύσει να πω στο καλωσόρισμα στην ειδική συνεδρία της ΠΕΔ που έγινε εδώ πέρα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την περιοχή μας, για την Καστοριά και για τον Δήμο Καστοριάς, και δεν πρόλαβα να περάσουν 24 ώρες και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κορεντσίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Βέβαια, ευχαριστώ. Οι αναφορές για χριστιανούς Ορθόδοξους μετανάστες από τη Συρία μπορεί να έχει μια συνέχεια στην εκπομπή μας, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης είναι ένα καινούριο θέμα για τον νομό μας. Θα το δούμε όταν έρθει επίσημα στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι μάλλον θα έρθει και επίσημα στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.